Ώρα 11 το πρωί. Αυτές οι τεράστιες ουρές οχημάτων σχηματίζονται στο ΒΟΑΚ, στο ύψος κακιάς τροφής, λίγο πριν τη λιγαριά και σε ώρες μη αιχμής, και ενώ βρισκόμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Απίστευτη. Οι ουρές πάρα πολύ μεγάλες και δυστυχώς το χρονοδιάγραμμα μάλλον αργεί να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Για εμάς που μένουμε εδώ είναι ακόμα χειρότερα, που πρέπει να κάνουμε αυτό το δρομολόγιο 2, 3 και 4 φορές την ημέρα. Οι ουρές είναι απίστευτες. Μεσημέρι μπορεί να περιμένεις και 20 λεπτά. Τόσο πολύ. Ναι. Χθες φύγαμε από εδώ και έπρεπε να πάμε δεξιά και η ουρά ήταν μέχρι τον κόμβο της Αγίας Πελαγίας. Η ουρά προς το Ηράκλειο. Οι εικόνες αλεπορίας με τους οδηγούς να αγανακτούν και να ζητούν την επίσπευση των εργασιών, καθώς το προσεχές χρονικό διάστημα η πορεία του κριτικού τουρισμού θα είναι ανωδική. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτή τη στιγμή να γίνει το έργο αυτό, πρέπει να το κάνουμε πιο μπροστά. Δηλαδή θες τώρα 30-40 λεπτά να κατέβεις κάτω. Δεν μπορώ πόσο να κρατήσεις. Θα γίνει χαμός. Δηλαδή πολλές φορές θέλει 10 λεπτά, πολλές φορές 15 λεπτά, πολλές φορές 20. Πολλές φορές ακούω τώρα φίλος μου προχθές μια από την Αγία Πελαγία να πάω κάτω 45 λεπτά. Ορίστε. Αυτό είναι κατάρια τώρα. Αυτό είναι κατάρια. Δηλαδή εδώ τώρα και έχει μποντιλιάρισμα. Εδώ, αυτή την ώρα. Φανταστείτε μετά αργότερα τι έχει να γίνει. Η ουρά που ερχόταν ο σύζυγός μου από το Φόντελε ήταν μέχρι το, πώς το λένε, μέχρι το βενζινάδικο. Περιμέναμε κάπως η ώρα. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία και θα έπρεπε όλα αυτά να γίνουν πιο μπροστά. Και όχι τώρα που αρχίζει ο κόσμος και έρχεται. Υπάρχει πρόβλημα τώρα. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει τώρα την εποχή νομίζω, αλλά εντάξει. Τι έκαναμε. Πιο γρήγορα όσο πιο γρήγορα να τελειώσει, έτσι νομίζω. Πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε με καθυστέρηση 3 χρόνων και αφορά εργασίες αντιστήριξης του δρόμου, όπου πέρα από τις ρηγματώσεις, ειδικοί διαπίστωσαν ότι η πλαγιά σέρνει προς τη θάλασσα. Οι εργασίες ξεκίνησαν στα μέσα Μαρτίου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από ένα ρεύμα κυκλοφορία στο επίμαχο σημείο, ενώ η κίνηση ρυθμίζεται με φανάρια. Άμεσα θα κατασκευαστεί τυχείο αντιστήριξης, με το έργο να ολοκληρώνεται στα μέσα Ιουνίου. Όπως δηλώνει ο Γιάννης Καρνέσης. Στην κακιά στροφή έχουν εκτελεστεί οι πάσαλοι, έτσι, σε όλη την περιοχή αυτή που υπάρχει πρόβλημα γεωτεχνικό, και αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται ο κεφαλόδεσμος των πασάλων για να ακολουθήσει στη συνέχεια η κατασκευή του τείχου αντιστήριξης. Υπολογίζουμε ότι αυτές οι εργασίες μέσα στον Ιούνιο θα ολοκληρωθούν. Απίστευτη είναι η ταλαιπωρία των οδηγών και στο ΒΟΑΚ στην περιοχή Καλάμη, όπου υλοποιούνται έργα για την αντιμετώπιση των κατολιστικών φαινομένων. Όπως εκτιμάται, εντός του Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, ενώ το φθινόπωρο θα ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις σε 2 ακόμη σημεία, στο ύψος του Κακού Όρους και στον Εσταυρωμένο. Στη θέση Καλάμη είναι η θέση στην οποία εκτελούνται αυτή τη στιγμή τα έργα στην περιοχή των Χανίων. Και εκεί τα έργα θα ολοκληρωθούν μέσα στον Ιούνιο.